Άρα μου συγχαρεί, είμαι μια νίκη, έτσι προχωράτε νικηφόρα σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση του στόχου, αν πάρουμε αρχικό στόχο με αυτά που μας είχε πει και ο προπονητής στη δεύτερη θέση. Ευχαριστούμε, ναι, ήταν ένα εύκολο παιχνίδι σχετικά από την αρχή, γιατί σκοράραμε γρήγορα, δεν το περιμέναμε εύκολο, αλλά έφτασε δύο τέρματα στα πρώτα 5 λεπτά, δεν κάνω λάθος. Μετά βλέπουμε κάθε παιχνίδι με νίκη, ένα... Πάμε όσο πιο ψηλά στη βαθμολογία. Λίμπια, Σαλαμίνα και Λευκοθέα. Τρία παιχνίδια που έχουν απομείνει για να ολοκληρώσετε τις υποχρεώσεις σας 20 Μαρτίου. Έτσι, πρώτα για αυτά τα τρία παιχνίδια, ένα σχόλιο. Με τα Λίμπια θα πάμε, θα σεβαστούμε τον αντίπαλο εννοείται. Θα παίξουμε σοβαρά για να κερδίσουμε. Σαλαμίνα και Λευκοθέα θα είναι πιο ντέρπι παιχνίδια. Με τη Σαλαμίνα θα είναι ένα δύσκολο ντέρπι παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε για την νίκη για να μπορούμε να πείσουμε και τη δεύτερη θέση. Όσο για τη Λευκοθέα, είναι το τελευταίο παιχνίδι. Θα τελειώσουν τα δύο πρώτα και μετά βλέπουμε και η Λευκοθέα που εννοείται θέλουμε νίκη για να πληρώσουμε στόχο μας στη δεύτερη θέση. Ακριβώς. Και 20 του Μάρτη, έτσι τελευταίο παιχνίδι. Δεν τα καταφέρετε σε ό,τι αφορά τον κύπελλο, έτσι με τον αποκλεισμό. 20 Μαρτίου ολοκληρώνονται αγωνιστικές σας υποχρεώσεις και πλέον έτσι ένα εξάμηνο διακοπές, να το πούμε, εν ώψη νέα σεζόν. Έτσι όλο αυτό το διάστημα πώς το βλέπεις? Πιστεύω. Ο προπονητής μας στο συμβούλιο θα διαχειριστεί σωστά τον χρόνο. Θα μας έχουν στην ένα πρόγραμμα αν ήθελε να πηγαίνουμε και προπονήσεις ως το τέλος κάποιου Απρίλη, ελπίζω. Και στον Ιούνιο ο προγραμματισμός θα αρχίσει. Και για τη δική σου παρουσία αυτήν τη σεζόν, πώς την κρίνεις η ίδια? Όσο. Στην κρίνω ίδια. Βοηθώ την ομάδα μου όσο μπορώ. Δίνω το καλύτερο με αυτόν, τους βοηθάω. Και κάθε χρόνο ελπίζω να πηγαίνω ακόμα πιο ψηλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.